Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε είναι αντιαναπτυξιακός. Αυτή η κριτική που σας ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα σας βολεύει πάρα πολύ. Αντίθετα, εμείς θα αποδείξουμε ότι ο προϋπολογισμός υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη και γι' αυτό είναι και βαθιά αντιλαϊκός. Η ανάπτυξη είναι ήδη εδώ, αλλά δεν μεταφράζεται σε ανάλογη βελτίωση για τη ζωή των εργαζομένων. Ο προϋπολογισμός σας είναι διδακτικός, γιατί έρχεται να αποδείξει με πολύ σκληρό αλλά με κάθετο τρόπο ότι αυτό που φωνάζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή πως η καπιταλιστική ανάπτυξη είτε τη χαρακτηρίσουμε δίκαιη, είτε ανάπτυξη για όλους, είναι ανάπτυξη των κερδών του κεφαλαίου και προϋποθέτει διατήρηση, συνέχιση και κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Όποια πλευρά και αν εξετάσει κανείς από την διάρθρωση των κρατικών εσόδων και των εξόδων, το ποιος πληρώνει και ποιος εισπράττει, μέχρι τα διάφορα διαρθρωτικά μέτρα που δρομολογούνται για την προσέλκυση επενδύσεων και που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό, στην ουσία δηλαδή όλα αυτά που συναποφασίσατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ψηφίζατε παρέα το τρίτο μνημόνιο ή με ακόμα πιο αποκαλυπτικό τρόπο τις δικές σας επίσημες προβλέψεις για την εξέλιξη των μισθών, το συμπέρασμα είναι ίδιο. Είστε σχετικά επιτυχημένοι στο να φέρετε την ανάπτυξη για το μεγάλο κεφάλαιο, η οποία βέβαια απαιτεί μόνο συνεχείς θυσίες για τους εργαζόμενους και συνολική αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. Επειδή βέβαια κάποιοι έχουν ακόμα το θράσος να ισχυρίζονται ότι μιλάμε ξύλινα όταν μιλάμε για παράδειγμα για αύξηση του βαθμού της εκμετάλλευσης, τους απαντάμε ότι αρκεί να δούμε την ίδια την εξέλιξη των μισθών. Ο προϋπολογισμός που φέρνεται προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,8% για το 2020. Βέβαια, το πόσο εύκολο είναι να το πετύχετε είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει και κανείς που να συμφωνεί σε αυτό μαζί σας, αλλά αφήστε το αυτό για τη συνέχεια. Ας κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου και ας υποθέσουμε ότι ο προϋπολογισμός σας βγαίνει. Τι προβλέπει για τους μισθούς την ίδια ώρα που η πίτα αυξάνεται κατά 2,8%. Προβλέπει στην πραγματικότητα νέα περαιτέρω συρρήκνωση του μεριδίου των μισθών στην πίτα του ΑΕΠ, αφού φτάνει μόλις το 1,2% αύξηση στο μέσο μισθό. Που πάει τελικά το ερώτημα είναι αυτή όλη η αύξηση της πίτας που πάει τελικά. Τα ωφέλη της, λέμε εμείς, και έτσι είναι, τα καρπώνεται μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή άλλωστε είναι η απλή ταξική ουσία της ανάπτυξής σας. Και εδώ δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, αναρωτιέστε πραγματικά ποια είναι η αιτία μείωσης του μεριδίου του εθνικού πλούτου που πηγαίνει στην εργασία? Ο προϋπολογισμός του 2019, με τη δική σας υπογραφή, που ήταν και μεταμνημονιακός και υλοποιούσε, όπως λέγατε πέρσι τέτοιον καιρό, τη δική σας πολιτική, την υποτίθεται αντινεοφιλελεύθερη, προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% και την ίδια στιγμή αύξηση του μέσου μισθού 1,4% και αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 1,1%. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε περισσότερους αριθμούς. Ο κόσμος ξέρει πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που για πρώτη φορά έφερε τον πραγματικό μέσο μισθό στην Ελλάδα πολύ κάτω και έκανε τον εργαζόμενο στην Ελλάδα από τους φτωχότερους εργαζόμενους στον κόσμο. Η πικρή αλήθεια είναι πως το δίπολο Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ υλοποιείται την επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τσάκισαν τους μισθούς και η σημερινή έρχεται τώρα να διατηρήσει τους μισθούς όσο χαμηλά τους χρειάζεται το κεφάλαιο και η παραγωγικότητά του φυσικά για να κλέψει τα όποια εισοδήματα απέμειναν στον ελληνικό λαό με διάφορους τρόπους. Γιατί ενώ γενικά
υπόσχεστε αύξηση του μισθού, την ίδια ώρα προβλέπετε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερους φόρους για τους εργαζόμενους σε σχέση με το 19. Με απλά λόγια, ολόκληρη η όποια αύξηση μισθού θα εξενημιστεί λόγω της αύξησης των φόρων. Και δεν κάνετε αυτά και άλλα πράγματα τυχαία, όπως σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι δεν έχετε δηλαδή αναπτυξιακό σχέδιο. Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που παρουσιάσατε είναι κομμένο και ραμμένο για να στηρίξει τις νέες κερδοφόρες επενδύσεις των ομίλων σε βάρος του λαού με το μανδύα της δίθεν προστασίας του περιβάλλοντος. Ποια είναι η αλήθεια? Η νέα πράσινη συμφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξειδικεύει η ελληνική κυβέρνηση με τον προαναφερόμενο σχεδιασμό έχει ως βασικούς στόχους κυρίως τα εξής: να δώσει κερδοφόρα επενδυτική διέξοδο σε διάφορα κεφάλαια που λιμνάζουν, που έχουν υπερσυσσωρευτεί, να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενεργειακή υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ρωσίας στον τομέα των υδρογονανθράκων, να προωθήσει επίσης τα εμπορεύματα πράσινης τεχνολογίας στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και οι στόχοι της αυτοί υπογραμμίζουν το ποιος χάνει και ποιος κερδίζει από την υλοποίησή της. Μοναδική ωφελημένη, παραδείγματος χάρη, από το σχέδιο απολιγνητοποίησης του εγχώριου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής ως το 2028 θα είναι ελάχιστοι μονοπωλιακοί όμιλοι που έχουν ήδη επενδύσει και προετοιμάζουν νέες επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και όμιλοι που θα επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία μετά τη διάλυση της βαριάς βιομηχανίας λιγνητικών σταθμών. Μεγάλα κέρδη θα αποκομίσουν οι όμιλοι που θα εκμεταλλευτούν το δίκτυο του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ως βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου κινητής ασύρματης τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς. Οι τελευταίες εξελίξεις στη ΔΕΗ είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του σχεδιασμού. Χιλιάδες απολύσεις, μειώσεις μισθών για τους εργαζόμενους του κλάδου, πανάκριβο ρεύμα για το λαό και σπατάλι αντί για εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι η πικρή καρπή της εφαρμογής της πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας. Οι εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ έχουν την ίδια απόχρωση. Η κυβερνητική λύση για τη ΛΑΡΚΟ ουσιαστικά προμηνύει το σπάσιμό της σε κομμάτια για να αποκτήσουν οι όμιλοι τα φιλέτα της επιχείρησης που μπορούν να αποδώσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις απολύσεις, την ανεργία του εργατικού δυναμικού ή τη διακοπή της λειτουργίας και τις επιπτώσεις της στην παραγωγή. Αποδεικνύεται πως τα συμφέροντα του κεφαλαίου, η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρχουσας τάξης δεν συμβαδίζουν με μια εξυγχρονισμένη ΛΑΡΚΟ, με ουσιαστικά μέτρα υγείας των εργαζομένων που θα αξιοποιείται με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Φυσικά, τα τεράστια κέρδη από κάπου θα προκύψουν. Για τους εργαζόμενους, ο σχεδιασμός σας προβλέπει εκτείναξη της ανεργίας στους κλάδους αυτούς τουλάχιστον, αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, μεγάλη επιβάρυνση στα τιμολόγια οικιακής κατανάλωσης. Γενικότερα, η πολιτική σας χτυπάει πρώτα και κύρια τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Χτυπάει όμως και τις μικρές επιχειρήσεις και ειδικά τις επιχειρήσεις που απασχολούν αναλογικά με τα κέρδη τους αρκετούς εργαζόμενους. Γιατί αυξάνεται ελάχιστα και στα χαρτιά το μισθό και αμέσως μετά τον επιστρέφεται πίσω στο μεγάλο κεφάλαιο με τη μορφή των φοροαπαλλαγών των άμεσων επιδοτήσεων. Σας αδικούν λοιπόν όσοι εδώ μέσα σας κατηγορούν για έλλειψη σχεδίου. Είστε απόλυτα συνεπείς στα σχέδιά σας. Η κατανομή των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού φωτογραφίζει επίσης θαυμάσια την ταξική ουσία της πολιτικής σας. Για μια ακόμη φορά, ο φετινός προϋπολογισμός επιδεινώνει την κατάσταση σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, αποδεικνύει πως ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα ακόμα μέσο μηχανισμό αναδιανομής προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Πριν από μερικές μέρες μας λέγατε
πως μειώνεται τη φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων με το φορολογικό σας νομοσχέδιο. Τα γεγονότα όμως είναι διαφορετικά και σας διαψεύδουν κατηγορηματικά τα ίδια τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Η φοροεπίθεση εντείνεται στο λαό. Οι συνολικοί φόροι αυξάνονται κατά 800 εκατομμύρια ευρώ, φτάνουν τα 52,2 δις. Οι έμεσοι φόροι που ξεζουμίζουν κυριολεκτικά τους εργαζόμενους αυξάνονται κατά 700 εκατομμύρια ευρώ, φτάνουν τα 28,6 δισεκατομμύρια. Ενώ ο φόρος εισοδήματος που πληρώνουν οι εργαζόμενοι αυξάνεται επίσης κατά 300 εκατομμύρια ευρώ στα 11,4 δις από 11,1 δις το 2019. Αλήθεια, κύριοι της κυβέρνησης, πόσο μπορείτε να πιστεύετε ακόμα ότι μπορείτε να κοροϊδεύετε τους εργαζόμενους? Όσο και αν προσπαθήσετε να εμφανίσετε πως η δική σας πολιτική διαφοροποιείται από τον προκάτοχό σας, η αλήθεια είναι τελείως ανάποδη. Και στο δημοσιονομικό επίπεδο υλοποιείται την ίδια πολιτική. Νέα φοροεπιδρομή. Ο προϋπολογισμός του 2020 όχι απλά δεν αναιρεί την τεράστια φορολογική επιβάρυνση του λαού που φόρτωσαν στις πλάτες του ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά φέρνει καινούργια πρόσθετα βάρη. Φυσικά, ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει μόνο χαμένους. Η ταξική πολιτική σε επίπεδο φορολογίας φαίνεται αν δει κανείς πως το μοναδικό κονδύλι φόρων που μειώνεται είναι η φορολογία των επιχειρήσεων. Όσο κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι δεν ακολουθείτε την πολιτική του, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Συνεχίζετε στον ίδιο δρόμο, τον οποίο έχουν ακολουθήσει διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις και χαρίζετε δισεκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο. Η φορολογική επιβάρυνση αλλά ΣΥΡΙΖΑ για τις επιχειρήσεις ανερχόταν στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μόλις βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος, αμέσως μειώσατε τις επιβαρύνσεις στα 4 δις ευρώ μέσα από τη δραστική μείωση των συντελεστών, όπως με κομπασμό αναφέρεστε στην ίδια την έκθεση του προϋπολογισμού. Και δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την ένσταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις νέες διατάξεις φοροασυλίας για το μεγάλο κεφάλαιο. Σας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ πως ήθελε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις από τις αποσβέσεις και πως υπάρχει διαφορά γιατί πρώτα κάνεις την επένδυση και μετά κερδίζεις, τάχα για να αναδείξει προφανώς πως υπάρχει και καλό κεφάλαιο που κάνει και επενδύσεις. Η διατύπωση αυτή μας θύμισε την για γέλια και για κλάματα μεταξύ σας, θα θυμόσαστε αντιπαράθεση παλιότερα, για τις υπεραποσβέσεις. Ποιος θα προτείνει μεγαλύτερες, 150%, 100% ΣΥΡΙΖΑ, 200% είναι η Νέα Δημοκρατία ή το ανάποδο, τέλος πάντων, που να θυμάται κανείς αυτό το γελίο αυτής της αντιπαράθεσης. Μην ανησυχείτε, η άρχουσα τάξη, αυτή δηλαδή που έχει όλη την μεγάλη ιδιοκτησία και την πραγματική εξουσία, ξέρει πολύ καλά ότι και οι δύο τις είστε εξίσου χρήσιμοι. Πως υλοποιείτε σε τελευταία ανάλυση την πολιτική της, πως δεν έχετε καμιά πραγματικά μεγάλη διαφορά στο διατάφτα και αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει συνεπώς λόγος για υπερβολές. Αλήθεια, έχει διαφορά πώς ακριβώς θα μειωθούν οι φόροι για το μεγάλο κεφάλαιο? Δηλαδή, αν έρθουν οι φοροαπαλλαγές με υπεραποσβέσεις της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ και οι μεγαλοσχήμονες μπορούν να μην πληρώνουν καθόλου φόρο για κάθε ευρώ που επενδύουν, αυτό τι αλλάζει? Ποιος θα πληρώσει τα κρατικά έσοδα? Σε ποιον θα πέφτουν τότε τα βάρη? Θα πάψει να γονατίζει ο λαός? Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κόβουν και ράβουν πάντα σε βάρος των εργαζομένων. Η πολιτική φοροασυλίας και φοροαπαλλαγών για τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τις τράπεζες, η πολιτική που οι μετοχές και τα κέρδη τους δεν φορολογούνται καθόλου, αποτυπώνει την ίδια κόκκινη κλωστή που τους ενώνει, τη διασφάλιση των συμφερόντων των λίγων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Γι' αυτό και επιμένουν μαζί στην ανάγκη ολοκληρωτικής καταγραφής με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των δαπανών των εργαζομένων. Τι κάνετε με απλά λόγια εσείς Νέας Δημοκρατίας? Κλιμακώνετε την πολιτική του εξαναγκασμού σε ηλεκτρονικές αγορές που θεμελίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ
και με τη θέσπιση κατώτατου ορίου για ηλεκτρονικές αγορές στο δυσθεώρητο 30% του εισοδήματος. Γιατί το κάνετε? Είναι προφανώς ποιος ωφελείται από αυτή την κοινή πολιτική Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τις ηλεκτρονικές αγορές. Ωφελούνται οι τράπεζες, μέσα από τις οποίες περνάει όλο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωφελούνται οι μεγάλες εταιρείες, στις οποίες κατευθύνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίες ομολογουμένως δεν φοροδιαφεύγουν, καθώς νόμιμα πληρώνουν ελάχιστους έως καθόλου φόρους, ενώ έχουν και ιδιαίτερα προνομιακούς όρους με τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, η πολιτική αυτή ευνοεί και την εκάστοτε κυβέρνηση. Φανερώνοντας μόνο ένα κομμάτι της οικονομίας, εμφανίζεται μια τεχνητή αύξηση του ΑΕΠ, ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ποιος όμως χάνει από την πολιτική σας τελικά? Και αυτό επίσης είναι προφανές. Η πολιτική αυτή κυριολεκτικά τσακίζει τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες εμπόρους που εξαναγκάζονται να φανερώσουν τα ισχνά εισοδήματά τους στο αδιφάγο αυτό αστικό κράτος, στις τράπεζες, στις οποίες και χρωστάνε, και να φορολογηθούν επ' αυτών. Αλλά τσακίζει και τους εργαζόμενους, τόσο μέσα από το πρόστιμο για τη μη επίτευξη του ορίου, όσο και από τη δραστική αύξηση του κόστους των υπηρεσιών λόγω της φορολόγησής τους. Αν μάλιστα προσθέσει κανείς το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, υπερβαίνει το 50% και ένα μεγάλο κομμάτι του θα φορτωθεί στη λαϊκή κατανάλωση. Αντίστοιχη είναι και η πολιτική σας στον ένθια. Μας λέτε ότι μειώσατε συντελεστές, όμως ο φόρος αυξάνεται σε σχέση με το 19. Η καινούργια κυβερνητική μεθόδευση φανερώνεται στην αναφορά μιας δίκαιης ανακατανομής του ένθια μέσα από τον υπολογισμό της πραγματικής αντικειμενικής αξίας των πολύ ακριβών ακινήτων που βρίσκονται σε τουριστικές παραθαλάσσιες ζώνες. Με απλά λόγια όμως, στόχος σας είναι να φορολογήσετε κάθε ακίνητο που έχει εμπορική αξία. Να πιεστούν λαϊκές οικογένειες μέσα από τη φορολόγηση του παραθαλάσσιου ακινήτου τους για να το αξιοποιήσουν στον τουριστικό τομέα. Δηλαδή να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν για ξεκούραση, για αναψυχή, είτε να το εκποιήσουν, είτε να το μετατρέψουν σε χώρο τουριστικής διαμονής. Η επίτευξη του στόχου των δεκάδων νέων εκατομμυρίων τουριστών στην Ελλάδα κάθε χρόνο απαιτεί ορισμένες θυσίες και, εν προκειμένου, την υλοποίηση της παρένεσης της έκθεσης McKinsey SEV για την οικονομία του 2020, που αναγόρευε την ανάγκη μείωσης του εγχώριου τουρισμού και μετατροπής του σε εισαγόμενο. Γι' αυτό άλλωστε ακολουθείτε την ίδια πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούσε να την εμφανίσει όμως με άλλο πρόσημο, ως τάχα φορολόγηση του πλούτου. Άλλωστε, την ίδια κριτική ασκεί και τώρα στις μειώσεις που κάνετε στον ένφια, πως ο ταξικός χαρακτήρας της πολιτικής σας φαίνεται από το γεγονός ότι κάνετε μειώσεις στα υψηλά κλιμάκια του ένφια. Χωρίς αμφιβολία, το κοινωνικό σας ακροατήριο περιμένει ορισμένες τέτοιες μειώσεις στον ένφια. Αλλά η τοποθέτηση αυτή συγκαλύπτει κάτι πολύ ουσιαστικότερο, πως οι μεγάλες επιχειρήσεις πλήρωναν και συνεχίζουν να πληρώνουν ελάχιστο έως καθόλου ένφια. Είτε επί Νέας Δημοκρατίας, είτε επί ΣΥΡΙΖΑ, ένα ξενοδοχείο αντικειμενικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δεν πληρώνει ένφια. Συγκαλύπτουν επίσης πως στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε καπιταλιστική χώρα, ο πλούτος, ο πραγματικός πλούτος, βρίσκεται αλλού. Ο πραγματικός πλούτος, ο συσσωρευμένος ιδρώτας των εργαζομένων, βρίσκεται στο κεφάλαιο που συσσωρεύουν μεγάλες επιχειρήσεις. Βρίσκεται στις μετοχές που κρατούν στα χέρια τους οι μεγαλομέτοχοι εφοπλιστικών, τραπεζικών, βιομηχανικών, κατασκευαστικών ομίλων. Οποιαδήποτε συζήτηση η οποία δεν φωτίζει αυτή την απλή αλήθεια είναι σε τελευταία ανάλυση συγκάλυψη. Και αυτό τον πλούτο δεν τον φορολογεί κανένας, ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Ο τελευταίος φορολογικός νόμος που φέρατε επιτρέπει τη μεταβίβαση των συμμετοχών αφορολόγητα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έφερε την προνομιακή μεταχείριση της μεταβίβασης των μετοχών του χρηματιστηρίου.
Η δε συζήτηση για τη φορολόγηση της κατοχής του είναι απλά αστεία. Θα μπορούσε κανείς φυσικά να αντιτάξει ένα άλλο επιχείρημα, πως η φορολογία μεν αυξάνεται, αλλά πως αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα οι κρατικές δαπάνες. Και εκεί όμως ο προϋπολογισμός σας συνεχίζει στην ίδια πορεία με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών. Πίσω από κάθε εξορθολογισμό και μείωση δαπανών βρίσκεται και μια νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η μείωση των δαπανών για τα κρατικά αυτοκίνητα των 3 εκατομμυρίων ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα 110 εκατομμύρια ευρώ που προϋπολογίζεται να εξοικονομήσετε μέσα από την αύξηση της εισπραξιμότητας των εσόδων των Δήμων, δηλαδή μέσα από τη μεγαλύτερη απομίζηση εργαζομένων λαϊκών στρωμάτων από τους Δήμους. Αλλά το εμβληματικότερο ίσως μέτρο εξορθολογισμού των δαπανών βρίσκεται στις συντάξεις. Και εκεί αποδεικνύεται πως παρά τα όσα υποστηρίξατε, η πολιτική σας συνεχίζει στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση με όλους τους προηγούμενους. Με τρία νούμερα αποδεικνύεται το τι ακριβώς κάνετε. Το κράτος εξοικονομεί 475 εκατομμύρια ευρώ συνταξιοδοτικής δαπάνης, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κατά 600 εκατομμύρια και οι παροχές μειώνονται κατά 236 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, οι εργαζόμενοι πληρώνουν περισσότερα και παίρνουν λιγότερα, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός ελαφραίνει. Και αυτό έχετε το θράσος να το διαφημίζετε μάλιστα σαν βελτίωση, ως πλεονασματικό προϋπολογισμό των ταμείων. Αυτό είναι βέβαια το αποτέλεσμα του ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος και του νόμου Κατρούγκαλου. Γι' αυτό και είναι αστείο να εμφανίζεστε τώρα στα κάγκελα, κύριε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς φέρατε την ανταποδοτική λειτουργία των ταμείων, τις αναλογιστικές μελέτες, την ατομική μερίδα για τους ασφαλισμένους. Και δεν το κάνατε τυχαία. Αυτή την πολιτική χρειάζεται το μεγάλο κεφάλαιο, την μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, το τσεκούρωμα συντάξεων, τη μείωση της επιβάρυνσης. Ο προϋπολογισμός που φέρνετε, κύριε της κυβέρνησης, από όποια πλευρά και αν τον κοιτάξει κανείς, έχει τον ίδιο χαρακτήρα, δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Είναι μέτρα που διασφαλίζουν μόνο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό πως μία από τις ελάχιστες ίσως αυξήσεις στον προϋπολογισμό είναι η αύξηση της άμεσης χρηματοδότησης του κατασκευαστικού κεφαλαίου μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και μάλιστα η αύξηση είναι περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, βουτάτε από τις συντάξεις 500 εκατομμύρια ευρώ, βουτάτε από τους Δήμους άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ και τα δίνετε μπαξίση στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή η απλή αριθμητική είναι η ουσία του προϋπολογισμού σας. Αναδιανομή στο μεγάλο κεφάλαιο και προώθηση όλων των μέτρων που απαιτούνται για την κερδοφορία του. Χαρακτηριστική είναι και η επιμονή σας στις ιδιωτικοποιήσεις. Πέραν του πασίγνωστου και εμβληματικού παραδείγματος του ελληνικού, έχετε βάλει μέσα στον προϋπολογισμό στόχο πολιτικής για το 2020 την υποχρέωση, προσέξτε, την υποχρέωση του κρατικού μηχανισμού να αποδέχεται το 60% των προτάσεων για αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Με απλά λόγια, μετά την ποινικοποίηση που φέρατε στις κρατικές υπηρεσίες, όταν αρνούνται να επικυρώσουν τις υποτυπώδεις και λυπείς μελέτες περιβαλλοντικής προστασίας, τώρα προχωράτε ακόμα περισσότερο. Μας λέτε πως το κράτος έχει σαν στόχο να απαντά θετικά στην πλειοψηφία των σχετικών αιτημάτων που κάνει το μεγάλο κεφάλαιο για προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι λοιπόν εύκολο να δει κανείς πως ωφελημένοι από την καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι ο ελληνικός λαός, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως κάνετε ό,τι μπορείτε για να διαμορφώσετε εκείνους τους όρους που διευκολύνουν αυτή την πορεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είστε και πετυχημένοι. Έχετε επιδοθεί σε έναν επικοινωνιακό πόλεμο για να αποδείξετε τόσο στην αστική τάξη όσο και σε ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού ακροατηρίου σας
κατά βάση λαϊκούς ανθρώπους που μάταια όμως προσδοκούν σε κάποια κέρδη από αυτή την ανάπτυξη, πως η δική σας η κυβέρνηση είναι καταλληλότερη από την προηγούμενη για να διαχειριστεί την αστική εξουσία σε αυτή τη φάση της έστω ασταθούς ακόμα ανάπτυξης. Σχεδόν πανηγυρίζεται στον προϋπολογισμό για την επιτάχυνση των ρυθμών μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα έχετε προχωρήσει και σε μια πρόβλεψη για έναν σχεδόν θεαματικό ρυθμό ανάπτυξης που θα προσεγγίζει το 3% το 2020. Αλλά ακόμα και ένας τέτοιος ρυθμός ανάπτυξης δεν είναι και τόσο αξιοπερίεργος. Η ιστορική πείρα άλλωστε του καπιταλισμού αποδεικνύει πως μετά από μια φάση έντονης βαθιάς κρίσης έρχεται και μια φάση ανάπτυξης. Και πώς να μην έρθει με όλα αυτά τα τόσα σαρωτικά διαρθρωτικά μέτρα με τόσο χαμηλούς μισθούς. Όμως ακόμα και ένας τέτοιος ρυθμός ανάπτυξης κυριολεκτικά οχριά μπροστά στη συρρήκνωση του ΑΕΠ κατά 25% όλη την περίοδο της κρίσης. Έχετε καθόλου σκεφτεί πόσα χρόνια χρειάζονται μόνο για να επανέλθει το ΑΕΠ στα προκρίσεις επίπεδα? Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όλα αυτά. Σας λέμε ότι οι προβλέψεις σας είναι υπερβολικές και γι' αυτό δεν υιοθετούνται και από κανέναν. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ το τέλος του 19 εκτιμάται ήδη πως θα κινηθεί σε μικρότερα επίπεδα ακόμα και από τους στόχους του Απρίλιου. Η δυναμική της εγχώριας οικονομίας δεν είναι τέτοια, αλλά η πραγματική παραπλάνηση βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην ολοένα και αυξανόμενη πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στη διεθνή οικονομία και κυρίως στις επιπτώσεις που θα έχει στην εγχώρια οικονομία και στην επίτευξη των στόχων για το 2020. Και ποια είναι η λύση που βρήκατε μπροστά στη συνεχιζόμενη στασιμότητα της διεθνούς οικονομίας? Επιχειρείτε να ξεμπερδέψετε με αυτούς τους κινδύνους με τον έολο ισχυρισμό πως η εγχώρια οικονομία έχει εσωτερική δυναμική και πιθανή χρονική υστέρηση σε σχέση με τη διεθνή και πως εξαιτίας αυτού του λόγου η διεθνής οικονομία θα έχει κατ' εκτίμηση περιορισμένη επίδραση στις εγχώριες εξελίξεις. Αρκεί να δει κανείς προσεκτικά τον ίδιο τον προϋπολογισμό σας για να βρει την αλήθεια. Εσείς οι ίδιοι λέτε πως η αναμενόμενη ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από μια μεγάλη αύξηση των επενδύσεων που με τη σειρά τους έχουν εξωτερική προέλευση. Χέρι-χέρι με το ΣΥΡΙΖΑ καταφέρετε όμως να ισχυροποιήσετε περαιτέρω τη βαρύτητα στην εγχώρια οικονομία κλάδων εξαγωγής υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, όπως οι διεθνείς μεταφορές, δηλαδή εκείνων των κλάδων που είναι περισσότερο ευαίσθητοι και ευάλωτοι στις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας. Και βέβαια το επιχείρημα περί υστέρησης, μα ακόμα και όταν το ισχυρίζεστε δεν έχετε σκεφτεί πως η ελληνική οικονομία έχει μια υστέρηση, όταν το λέτε δηλαδή, το μόνο που λέτε είναι απλά πως η στασιμότητα του 2019 δεν έχει ακόμα επιδράσει στην εγχώρια οικονομία και πως η επίπτωσή της προφανώς αναμένεται το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, όποια πλευρά και αν κοιτάξει κανείς, η πραγματικότητα είναι διαφορετική από το κυβερνητικό αφήγημα. Ο στόχος μιας συνεχούς, χωρίς αναταράξεις ανάπτυξης, είναι αρκετά επισφαλής λόγω των προβλημάτων της αναπαραγωγής του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα. Αν συνυπολογίσει κανείς και την επιδείνωση της τουρκικής επιθετικότητας, τη διαχείρισή της από την ελληνική πλευρά και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, εύκολα μπορεί να καταλάβει. Και είναι γεγονός πως η επιθετικότητα της Τουρκίας έκανε άλλο ένα επικίνδυνο βήμα μπροστά με το μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης για οριοθέτηση ΑΟΣ, διαγράφοντας από το χάρτη ελληνικά νησιά. Μόνο που την τουρκική επιθετικότητα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει η πρόσδεση της Ελλάδας σε συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Χρόνια τώρα έτσι εφησυχάζατε τον ελληνικό λαό, όλοι σας. Το μόνο που κάνει αυτή η πρόσδεση είναι να ενισχύει την τουρκική προκλητικότητα, να οδηγεί βήμα το βήμα σε απαράδεκτες υποχωρήσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα, να αυξάνει τους πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, να γεμίζει τη χώρα βάσεις και μάλιστα τώρα και με πυρηνικές κεφαλές ξανά,
που από ό,τι φαίνεται μεταφέρονται από τη βάση του Ιντσιρλίκ στον Άραξο ή στη Σούδα. Δυστυχώς, ούτε η στήριξη των αποφάσεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή των πολεμικών σχεδίων σε βάρος της Ρωσίας, που μιλούν ακόμα και για πυρηνικό πλήγμα, ούτε τα 4 δις που πληρώνουν κάθε χρόνο για δαπάνες του ΝΑΤΟ οι ελληνικές κυβερνήσεις, απέτρεψαν μέχρι τώρα την προσπάθεια της τουρκικής άρχουσας τάξης να δημιουργείται τελεσμένα, να προβάλλει διεκδικήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, αυτές οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες δίνουν αέρα στα πανιά αυτής της επιθετικότητας. Αλήθεια, το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που δεν αναγνωρίζει καν σύνορα ανάμεσα σε χώρες μέλη του? Αυτό δεν είναι που θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο? Η ΗΠΑ και ο διαβολικό καλός Τραμπ του κυρίου Τσίπρα δεν είναι που δεν θέλει να τα χαλάσει με την Τουρκία για να μην τη χαρίσει, λέει, στη Ρωσία? Και ενώ τόσα χρόνια μας έχουν γανώσει το μυαλό με τις δίθεν συμμαχίες, ουσιαστικά τις συμμαχίες δηλαδή της ελληνικής αστικής τάξης, που δήθεν παρέχουν προστασία και ασφάλεια στο λαό μας και τη χώρα, τώρα ρίχνουν στο τραπέζι και το ζήτημα της συνδιαχείρισης του Αιγαίου. Μόνο που το ιδεολόγημα που προβάλλεται ως προπαγανδιστικό επιχείρημα για την ανάγκη πιθανόν ενός επώδυνου συμβιβασμού με την Τουρκία στην εκμετάλλευση του Αιγαίου και των οικοπαίδων της Κύπρου για να αποφύγουμε δήθεν τον πόλεμο, είναι και ψεύτικο και εξίσου επικίνδυνο και για το παρόν και για το μέλλον, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την ειρήνη στην περιοχή. Γιατί εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, μια περιοχή πλούσια σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου, ανταγωνίζονται ισχυρά κράτη, όπως η ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ρωσία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Κίνα, για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον πλούτο αυτής της περιοχής. Σε αυτό το έδαφος εκδηλώνονται και οι ανταγωνισμοί. Και αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν σε πολεμικές συγκρούσεις, όπως με τραγικό τρόπο έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, με διάφορες επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική κλπ. Ο λαός μας πρέπει να απορρίψει όλα τα εκβιαστικά διλήμματα, να μην δεχτεί καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα και να σκεφτεί πως αν στην Ελλάδα και στην Τουρκία, σε άλλες χώρες, έκαναν πραγματικό κουμάντο οι λαοί, εάν και στις χώρες αυτές, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, την εξουσία είχαν οι εργαζόμενοι της κάθε χώρας, το σίγουρο θα ήταν πως θα έβρισκαν και τρόπο να λύσουν τις διαφορές τους. Προς τα εκεί λοιπόν πρέπει να πάμε σαν λαός. Εκεί πρέπει να κατευθύνεται η πάλη μας και μέσα στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη χώρα της περιοχής. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, το κλίμα εφησυχασμού που επιχειρεί να διαμορφώσει η κυβερνητική προπαγάνδα μέσα από το αφήγημα της κανονικότητας, της ανάπτυξης, είναι τελικά παραπλανητικό και ως σύνολο και στα επιμέρους σημεία του. Και η επισήμανση αυτή είναι πραγματικά καταλυτική για τους εργαζόμενους. Γιατί η υποχώρηση των αναπτυξιακών στόχων δεν θα φύγει απλά το γόητρο της κυβέρνησής σας. Δεν απειλεί απλά τη συνοχή του αναπτυξιακού αφηγήματός σας. Οι συγκεκριμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και η ανάγκη δημοσιονομικού χώρου για να τροφοδοτηθεί η κερδοφορία των ομίλων σημαίνουν σε απλά ελληνικά πως μια αστοχία των οικονομικών προβλέψεων για την ανάπτυξη οδηγεί ευθέως σε νέα δημοσιονομικά μέτρα για τους εργαζόμενους, σε αναστολή ακόμα και αυτών των ελάχιστων μέτρων ανακούφισης που έχουν δρομολογηθεί. Ο προϋπολογισμός σας, κύριοι και κυρίες της Νέας Δημοκρατίας, είναι συνέχεια όλων των προηγούμενων. Αποδεικνύει περίτρανα πως η ανάπτυξη αυτή για τα μονοπόλια βασίζεται στην εξαθλίωση λαϊκών στρωμάτων, σε φθηνή εργατική δύναμη, σε φοροεπιδρομή για το λαό, σε μείωση κρατικών δαπανών για παιδεία, υγεία κλπ., στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, στην προώθηση όλων των μέτρων που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο. Αποδεικνύεται πως η μνημονιακή λιτότητα δίνει τη σκυτάλη στη μεταμνημονιακή σύνεση, πως τα μέτρα όχι απλά δεν έρονται για την περιβόητη ανάπτυξή σας, αλλά και κλιμακώνονται. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε. Οι ισχυρισμοί οι δικοί σας για τα ωφέλη της ανάπτυξης και οι ισχυρισμοί της προηγούμενης κυβέρνησης
για τα ωφέλη της δικής της ανάπτυξης είναι περισσότερο ιστορίες για αγρίους. Όλοι μαζί μας λέγατε πως τα κάθε είδους μνημόνια και μεταμνημόνια, η πολύμορφη επίθεση στα δικαιώματα, τα μέτρα σφαγής του λαού είναι σίγουρα δυσάρεστα, αλλά είναι απαραίτητα για να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη. Μας καλούσατε να κάνουμε υπομονή για να περάσουμε τον κάβο της κρίσης και να φτάσουμε στα ήρεμα νερά της ανάπτυξης, όπου όλοι θα απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων μας. Η ανάπτυξη λοιπόν ήρθε, αλλά δεν είναι φιλολαϊκή και δεν θα μπορούσε να είναι μέσα στο τιμόνι. Η αστική πολιτική οδηγεί στην επιδείνωση της ζωής του λαού για να διασφαλίζεται, ξαναλέμε, μόνο η κερδοφορία του κεφαλαίου. Η συνέχεια της αστικής πολιτικής που πατάει πάνω στον ίδιο άξονα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με καλυτέρευση της ζωής των εργαζομένων. Γι' αυτό και είναι σημαντικό σήμερα η ανάγκη της οργάνωσης της αντιπίθεσης. Γι' αυτό και εντείνεται και την κρατική καταστολή, τη συκοφαντία των εργαζομένων, του κινήματός τους. Επιδιώκεται να δημιουργηθούν και συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού για παραπέρα χτύπημα λαϊκών δικαιωμάτων και συνδικαλιστικών ελευθεριών. Οι καθημερινές απειλές της κυβέρνησης δεν απευθύνονται μεμονωμένα στους εργαζόμενους του ενός ή του άλλου κλάδου. Είτε αυτοί είναι στο μετρό, είτε στη ΔΕΗ, είτε στα νοσοκομεία, είτε στα πανεπιστήμια. Απευθύνονται σε όλους. Συμβάλλουν στην προετοιμασία εδάφους για νέα μέτρα ενάντια στην απεργία, για την περιστολή των διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων, όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση και θα φέρει κι άλλους νόμους από ό,τι λέει το επόμενο διάστημα. Δεν της φτάνει, βλέπετε, όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο που υπάρχει. Θέλει κι άλλη κατασταλτική θωράκιση. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται μέθοδοι και πρακτικές που όχι μόνο ξεφεύγουν και από αυτά τα πλαίσια των δικών σας νόμων, αλλά εξευτελίζουν ακόμα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από την ελληνική ιστορία από το παρελθόν. Δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από την παγκόσμια ιστορία. Η κρατική βία, η καταστολή, η αυθαιρεσία πάντα έχει κοντά ποδάρια. Δεν πάει μακριά. Φουντώνει μόνο την οργή, γίνεται μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, τελικά αυτή η οργή του λαού και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Σήμερα είναι μονόδρομος να οργανώσουμε την πάλη απέναντι στους πραγματικούς αντιπάλους μέσα στη χώρα, που είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι και το κέρδος τους, που είναι το διεφθαρμένο κράτος, το ξεπερασμένο πολιτικό προσωπικό, η αντιλαϊκή πολιτική και η καταστολή. Είναι το ίδιο το σάπιο σύστημα και γι' αυτό πρέπει να οργανωθεί, επιμένουμε, η λαϊκή αντεπίθεση. Όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ που μίλησαν αυτές τις μέρες ανέδειξαν συνολικά και κατά Υπουργείο τις θέσεις του ΚΚΕ. Ανέδειξαν τα προβλήματα που δημιουργεί ο προϋπολογισμός αυτό σε κρίσιμους τομείς, όπως της εκπαίδευσης, της υγείας του λαού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, τις τεράστιες ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν και να διωγγώνονται στους τομείς της πολιτικής προστασίας, όπως είναι αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά έργα, δασοπροστασίας, τόσα άλλα. Αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του προϋπολογισμού σε μισθωτούς εργαζόμενους, σε συμβασιούχους, σε ανέργους, στους αγρότες, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, επιστήμονες, στους φοιτητές, συνολικά στις λαϊκές οικογένειες. Για όλους αυτούς τους λόγους τον καταψηφίζουμε. Σας ευχαριστώ.